δικούς του παίκτες και ο Δεμέναγας, ο Σμπρέκ, αρκετά μακριά από το καλάθι. Ρέλφορντ, πιεζόμενος, ωραία η προσπάθεια του Αμερικανού, 6-0 για τη Δάφνη. Χάρη έξω η μπάλα και πάλι στο Καραμανόλη, πιέζει ο Τόμιτς. Ο Τόμιτς που είναι η πρώτη επιλογή, ήταν η πρώτη επιλογή μάλλον, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού για τη θέση του playmaker από τον προπονητή του, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και πράγματι ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Ρέλφορντ κλεισμένος, παίρνει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Και πανηγυρίζει ο Ρίτς Ρέλφορντ που το παρουσιαστικό του με αυτά τα κάποια παραπάνω κιλά θα λέγαμε δεν δείχνει, δεν τιμίζει παίχτη τόσο ευκίνητο. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφη κίνηση έκανε ο Ρέλφορντ. Νάτος και πάλι γυρίζει, φάουλα τον Παπαδάκο εκεί. Είδαμε και πάλι τον ωραίο εθνικιασμό των παιχτών του Ολυμπιακού μετά το κλέψιμο. Ρέλφορντ έχει προβλήματα στην αντιμετώπιση του Ρέλφορντ Νάκητς. Πρόλαβε τόσο γρήγορα ο νεαρός να κάνει τα 4 φάουλ με το σκουλαρίκι στο αριστερό του αυτή. Και... ο Δεμέναγας. Το τρίποδο του Καραμανόλη που πιεζόταν. Ο Ρέλφορντ αρπάζει εκεί την μπάλα στο επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Από τον μαχητή το Ρίτς Ρέλφορντ. Τον πολύ δυνατό παίχτη κατά τα καλάθια. Τις ομάδες που παρακολουθούμε σήμερα ότι εκτός από την σκληρή σίγουρα προετοιμασία έχουν και από έναν ξένο η καθεμία που ήρθε πολύ αργά για να ενταχθεί στην ομάδα του. Ο Σμπρέκ από τη μία πλευρά, ο Καναδός, ενώ είδαμε πάλι την έξοχη προσπάθεια του Ρέλφορντ που καταφέρνει εκεί με δύο αντιπάλους την μπάλα ο Πάσπαλιε. Και νέα ευκαιρία η επίθεση στον Ολυμπιακό. Η τελική πάσα το Μωραΐτη, χάνει ο Χίγκινς ένα πολύ εύκολο καλάθι. Καραμανόλης για τον Ρέλφορντ, πατάει με δύναμη, θα σηκωθεί εξίσου δυνατά. Δύο ακόμα πόντια από τον Ρίτς Ρέλφορντ, 43-36. Με την κυπεδούχο ομάδα τη Δάφνη να έχει πάντα το προβάδισμα. Ρέλφορντ, το φάουλ από τον Πάσπαλιε. Θα κάνει την έκπληξη της χρονιέρας. Οι πιο πολλές από τον Ρέλφορντ. Ο Μωραΐτης που ζητάει όμως να μετρήσει το καλάθι. Φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι η μπάλα ήταν στην κάθοδο, είχε χτυπήσει στο ταμπλό και κατέβαινε. Ο Ρέλφορντ εμποδίζεται εκεί και παίρνει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Τάρλατς και του Καμπούρη. Σαν τον προπονητή του Ολυμπιακού στο τέλος του παιχνιδιού. Διαφορά 10 πόντων λοιπόν για τη Δάφνη. Και 11 τώρα με τυπού. Με τον Μπάσφαλια να πηγαίνει μόνος του στο lay-up. Εντυπωσιακή ενέργεια και 57-50. Γρήγορη ενέργεια για τη Δάφνη. Με τον Ρέλφορντ καλάθι και φάουλ από τον Τάρλατς. Έξυπνη, πάρα πολύ έξυπνη ενέργεια του Αμερικανού που πήρε τοποθετώντας πάρα πολύ σωστά το σώμα του. Το φάουλο τον Τάρλατς, ζείτε και πάλι. Ξεφεύγει από τον Τόμιτς που προσπάθησε να τον κρατήσει εκεί. Να τώρα πως παίρνει ωραία το φάουλο από τον Τάρλατς με έξυπνο πέρασμα του Κανό που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Άστοχος ο Πάσπαλιε και να ο Δεμέναγας στον ευνηδιασμό. Τέσσερις παίκτες της Δάφνης, ο Δεμέναγας στο Ρέλφορντ. Κατάφερε να αποφύγει τα βήματα, κερδίζει το φάουλ που ήταν μια περίεργη απόφαση λοιπόν. Δάφνη. Θα δούμε αν θα καταφέρει να απαντήσει, αν ο Ολυμπιακός θα βρει την ευκαιρία να διευρύνει κι άλλο τη διαφορά. Ρέλφορντ. Τώρα βέβαια είναι η ώρα των μεγάλων κανονιών των δύο ομάδων. Από τη μία ο Πάσπαλιε, από την άλλη ο Ρέλφορντ που παίρνει την μπάλα το Δεμέναγα. Πατάει με δύναμη, γυρίζει εκπληκτικά ο Ρέλφορντ. Αυτό που λέγαμε, οι ενέργειες τώρα πάνε στα σίγουρα. Δεμέναγας. Ρέλφορντ. Τρεις αντίπαλοι του το κλείν. Και ο Πάσπαλιε το κρατάνε εκεί, αστοχή ο Πάσπαλιε, τίποτα ιδιαίτερο. Στο σμπρέκ το rebound. Δεμέναγας. Η πάσα στο Ρέλφορντ, αυτός αμέσως μπαίνει με στη ρακέτα. Πετυχαίνει το καλάθι με πολύ ωραία κίνηση. 89-89. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την νίκη. Για να δούμε το Ρέλφορντ. Έξω για το Μέλης. Ο Μέλης στο Ρέλφορντ που πιέζεται από το Higgins. Βρίσκει χώρο για να σουτάρει ο Ρέλφορντ. Και βρίσκει το δρόμο για το καλάθι του Ολυμπιακού. 93-95. Ο Ελληνιάδης εδώ. Χάνει την βολή και παίρνει ο Ρέλφορντ το rebound. Και κρατάει την μπάλα. Το φάουλ από το Higgins. 2 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά για το τέλος. Κράτη όπου τελικά νίκησε ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην ήττα ο Ολυμπιακός που ήταν φαβορή σήμερα εδώ στη Δάφνη. Ο Ρέλφορντ ευστοχή στην πρώτη βολή.